Στα βάσανα της προετοιμασίας έχουν μπει στο ΝΑΟΤ, καθώς οι προπονήσεις της ομάδας είναι καθημερινές. Στόχος όλων είναι να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα έτοιμοι για την έναρξη του πρωταθλήματος, καθώς όπως λένε φέτος η γάμα εθνική θα είναι αρκετά δύσκολη αλλά και συνάμα συναρπαστική. Στην κάμερα της Κρήτη TV μίλησε τόσο προπονητής της ομάδας Μιχάλης Κουτεντάκης, όσο και οι παίχτες για τη νέα σεζόν. Δεν είναι μόνο αυτό που είπες. Βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ, ειδικά οι κριτικές ομάδες. Έχω πληροφορίες ότι και στην Αθήνα και στα νησιά γίνεται κάτι ανάλογο. Είναι ένα πρωτάθλημα που, όπως έχουν πει και άλλοι συναδέλφοι μου, ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, ίσως το πιο δύσκολο των τελευταίων 5 χρόνων. Σίγουρα να φτιάξουμε μια ομάδα ανταγωνιστική που να μπορούμε, αν γίνεται και όσο γίνεται πιο γρήγορα, να σωθούμε. Παράλληλα βάζοντας και τις βάσεις να σταθεροποιηθεί αυτή η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δόξα τω Θεώ, άλλη μια χρονιά εδώ. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει τις κατάλληλες κινήσεις. Η ομάδα μας θεωρώ ότι θα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη στο αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα, που θεωρώ πως είναι αυτή τη στιγμή το πιο δύσκολο πρωτάθλημα των τελευταίων 5 ετών. Εμάς στόχος μας καθαρά είναι η σωτηρία. Θεωρώ ότι θα είμαστε πολύ σκληροτράχηλη ομάδα και για να μας κερδίσει θα πρέπει να ματώσει. Εντάξει, σίγουρα σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα όπως είναι της ΓΑΜΑ Εθνικής, καταρχήν είναι μια πολύ ιστορική χρονιά για την ομάδα μας. Ο μόνος στόχος που έχουμε θέσει είναι η παραμονή. Και από τη μεριά μας οι παίκτες θα κάνουμε ό,τι είναι πιο καλό για να σωθεί η ομάδα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σίγουρα θα είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα που έχουμε δει τα τελευταία 5 με 7 χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί πριν 8 χρόνια που ήρθα στο Γιούχτα, την πρώτη μου χρονιά στην Κρήτη, ήταν πάλι ΓΑΜΑ Εθνική πολύ δύσκολη, με δύο ομίλους, όπου οι ομάδες της Κρήτης είχαν χωριστεί. Και τότε, άμα θυμάμαι καλά, από τις 15-16 ομάδες πέφτανε οι 6. Οπότε σίγουρα θα μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, όπου για να σωθείς θα πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό.